Καλώ είσαστε, πες. Καλησπέρα. Καταρχάς, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού και καλή συνέχεια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Από τη μεριά μας προσπαθήσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί 40 λεπτά. Είχαμε κακές και καλές στιγμές. Θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε τις κακές. Πιστεύω αν δεν είσαι 40 λεπτά με αυτές τις ομάδες συγκεντρωμένος, δεν έχεις καμία τύχη. Ξεχνάμε τώρα αυτό το παιχνίδι. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μπροστά μας το Σάββατο. Θα προπονηθούμε σκληρά όλη τη βδομάδα για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ξέραμε ότι εξ αρχής είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο θεωρώ ότι έγινε λίγο δυσκολότερο μετά την ήττα του Ολυμπιακού στη Γαλατά. Και δεν ξέρω τι έγινε με το συμβάν με τον Γκρι. Νομίζω αυτό οδήγησε τους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού να έρθουν σήμερα και να παίξουν πάρα πολύ σοβαρά από το ξεκίνημα του αγώνα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τη δική μας μέτρια απόδοση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Ήταν στιγμές που πραγματικά κάναμε πράγματα πρώτη φορά και θα πρέπει να το δούμε, γιατί η συνέχεια είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχουν περιθώρια. Νομίζω κάποια παιδιά πρέπει να αντιληφθούν λίγο καλύτερα την κατάσταση και τη σημασία κάθε αγώνα στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα στην απόδοσή τους και να βοηθήσουν την ομάδα παραπάνω. Νομίζω είναι πνευματικό πρώτα το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ομάδα μας. Σίγουρα μας επηρέασαν ο τρόπος της ήττας στον ΠΑΟΚ και μετά η ήττα και η κακή εμφάνιση με τον Προμηθέα. Αυτή τη στιγμή ακόμα τα σημάδια είναι πάνω στο κορμί μας, θεωρώ, και στο μυαλό μας. Είναι υποχρέωσή μας όμως να το ξεπεράσουμε και δουλειά μας είναι αυτή, ώστε το Σάββατο να εμφανίσουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και φυσικά καλή συνέχεια τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Αυτά. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, κότς, επειδή βάλατε και νέα παιδιά και 15χρονα και 18χρονα μέσα στο... λένε συνήθως ότι σε αυτά τα παιχνίδια πέφτουν κατευθείαν στα βαθιά, όμως είναι κάτι που μπορεί να τα βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν πολύ πιο γρήγορα το που βρίσκονται και τις απαιτήσεις της κατηγορίας. Κοιτάξτε, νομίζω είναι πρώτα απ' όλα στο μυαλό τους να αντιληφθούν πόσο, να το πω, πίσω είναι και πόσο δουλειά έχουν μπροστά τους. Να δουν την πραγματικότητα κατάματα, χωρίς χαϊδέματα από περίγυρους. Ο μόνος δρόμος, νομίζω, είναι ξεκάθαρος, είναι μόνο η δουλειά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Και από αυτά τα παιχνίδια, αυτά τα παιδιά και με αυτούς τους αθλητές που παίζουν αντίπαλοι, αυτό πρέπει να πάρουν. Τον τρόπο που έχουν προσπαθήσει όλα αυτά τα παιδιά να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, τη δουλειά που έχουν κάνει και το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως, ή σχεδόν κάθε παιχνίδι, γιατί είναι άνθρωποι κι αυτοί, ανεξαρτήτως ονόματος αντιπάλου ή ικανότητας. Νομίζω εκείνο το ζητούμενο για όλα αυτά τα παιδιά, όχι μόνο τα δικά μας, συνολικά. Και ελπίζω να το πάρουν αυτό το μάθημα συνολικά, γιατί υπάρχει μια ένδυα όσον αφορά το νέο αίμα, νομίζω. Και επειδή έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές και ο τρόπος που έχουν μεγαλώσει όλα αυτά τα παιδιά σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν ότι χωρίς πολύ μεγάλο αγώνα και χωρίς πολλή προσπάθεια, πολύ δύσκολα θα φτάσουν στο επίπεδο που θέλουν. Ή φαντάζονται ή ονειρεύονται ή έχουν στο μυαλό τους αυτή τη στιγμή. Θέλει πολλή δουλειά, μόνο. Αυτά. Ευχαριστώ. Σήμερα στην προπόνηση τρέχουμε για καλό σκοπό.
Κατέβασε την εφαρμογή κάτι καλύτερο. Πες τη δοκιμασία run. Και ξεκίνα να τρέχεις. Όσο εσύ τρέχεις ή παίζεις τις άλλες δοκιμασίες... Ο Παύλος Φέρια, τα παιδιατρικά νοσοκομεία Αγία Σοφία και Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού. Κατέβασε και εσύ την εφαρμογή κάτι καλύτερο. Μπες στην ομάδα Ολυμπιακός BC, παίξε τις δοκιμασίες και βοήθησε να αυξηθεί η προσφορά του ΟΠΑΠ για τα παιδιά. Ευχαριστώ. Τι ωραία! Θέλω κι εγώ! Συγγνώμη! Σε ποιο μήνα είστε? Στον πέμπτο. Δηλαδή έχετε ακόμα? Άλλους 7 μήνες. 5 και 7, 12. Σωστά! Εσείς? Εμείς. Τώρα το βάζουμε μπροστά. Scratch 12 μήνες τύχη. Μια φορά σκρατσάρεις, 12 μήνες κερδίζεις. Γιατί μπορείς να κερδίσεις μέχρι και 12.000 ευρώ επί 12 μήνες. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. This game we came out more serious, limited our mistakes on defense, shared the ball, and that resulted into a win. And that's it. Σήμερα ήρθε συγκεντρωμένη στο παιχνίδι, παίξαμε την άμυνα, σουτάραμε καλά και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Ρωτήσεις? Και... Καλησπέρα. Ήταν ένα σοβαρό παιχνίδι από πλευράς μας. Σε μια εναντίον μιας ομάδας που είναι αρκετά καλή. Της λείπαν βέβαια κάποιοι παίκτες, αλλά σίγουρα έχουν ικανούς σκόρερ και το έχουμε δει και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ και στο μάτς με το Ρέθινο που σουτάρανε με πολύ καλά ποσοστά έξω από την περιφέρεια. Για μας το ζητούμενο ήταν να αντιδράσουμε μετά το μάτς στην Κωνσταντινούπολη. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ήμασταν σοβαροί και παίξαμε καλή άμυνα. Ήτανε, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον Απόλλωνα, όπως είπα είναι καλή ομάδα, ήτανε το καλύτερο μας παιχνίδι με τις ομάδες σε εισαγωγικά, να το θέσω, χαμηλότερου βεληνικούς. Ήταν το πιο σοβαρό μας παιχνίδι μέχρι τώρα και αυτό είναι που με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Δείξαμε πολύ καλή αλληλουχία στα αμυντικά μας καθήκοντα. Είχαμε καλές καλύψεις και αλληλοβοήθειες και στην επίθεση είχαμε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας με πολλές όμορφες επιθέσεις όπου η μπάλα γύριζε χέρια και άλλαζε χέρια με το σωστό τρόπο μέχρι να βρεθεί ο ελεύθερος παίκτης. Συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι, αυτό της Ευρωλίγκα. Κόουτς, επειδή πολλά ακούγονται και πολλά γράφονται, θες να μας ενημερώσεις τι ακριβώς συνέβη με τον Έρι Γκριν, γιατί πήρε αυτή την απόφαση? Κοιτάξτε, το θέμα του Έρι Γκριν, όπως ξέρετε, έχει πάρει 48 ώρες άδεια. Αύριο λίγη άδειά του. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι και ο Γκριν και όλοι οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλους. Πάνω από όλους στην ομάδα.
και από μένα που είμαι ο προπονητής και από τους παίκτες. Εγώ θα φύγω, οι παίκτες θα φύγουν, ο Ολυμπιακός όμως θα είναι πάντα εδώ. Γι' αυτό η ομάδα είναι πάνω από όλους. Η ομάδα είναι ο Ολυμπιακός μας και εμείς πρέπει να είμαστε όλοι μαζί υπό τη σκέπη της ομάδας αυτής. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να λειτουργούν ομαδικά, ότι ο καθένας έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Έχω πει πολλές φορές ότι η ομάδα χρειάζεται όλους τους παίκτες της, αρκεί όλοι οι παίκτες να καταλαβαίνουν ποιος είναι ο ρόλος τους και τι πρέπει να κάνουν. Όταν όλοι καταλάβουν αυτό, τότε η ομάδα θα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Όχι, θέλω να ρωτήσω, είδαμε τη δεύτερη γενιά, να το πω έτσι, Ελλήνων, δηλαδή δεν βάζω σπάνω Λυπρίδεζη, που τον κορμό της ομάδας που να είναι παραήταν ομαδική και απολαμβάναν ο ένας το καλάθι του άλλου. Και μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό βγήκε μια τετράδα παικτών στους Ελλήνων. Πήγανε πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι αυτό που θέλετε να δείτε και σε μεγαλύτερο διάστημα και σε μεγαλύτερα παιχνίδια. Και μία κουβέντα επίσης και για τον Αγραβάνη, για να μην ξαναπαίρνω το μικρόφωνο, αν έχουμε κάτι νεότερο. Ναι. Πραγματικά σήμερα είχαμε πολύ καλή κυκλοφορία, παίξαμε πάρα πολύ ομαδικά, ψάχναμε πάντα να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη με έξτρα πάσα και επιθετικά ήμασταν πάρα πολύ καλοί, αλλά το ίδιο συνέβη και αμυντικά, γιατί είχαμε πολύ καλές, όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, αλληλοβοήθειες και καλύψεις. Η Πάτρα είναι μια ομάδα που από όλων, ας πού, έχει πολλά pick and pop και πολλά shoot από την περιφέρεια με 5 περιφερειακούς και αν δεν είσαι έτοιμος να αντιδράσεις σωστά στην κίνηση που έχουν, τότε θα έχεις πολλά mismatch και ανισορροπίες αμυντικές. Αυτό δεν το είδαμε σήμερα, γιατί η άμυνα μας πραγματικά ήταν πολύ ομαδική και με την ομαδικότητα και την ατομική άμυνα, αλλά και την ομαδική σταματήσαμε τον αντίπαλό μας. Είναι αυτό που θέλω, να λειτουργούμε ομαδικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου και νομίζω ότι σήμερα το είδαμε αυτό από όλους τους παίκτες. Ναι, βέβαια, είναι αυτό που θέλω να δω και στα παιχνίδια τα υπόλοιπα από εδώ και πέρα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρχε σε κάποια παιχνίδια αυτό, ότι έγινε πρώτη φορά τώρα, αλλά είναι αυτό το πνεύμα που πρέπει να έχουν όλοι και να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι. Για τον Αγραβάνη, σε εκείνη τη διεκδίκηση στο rebound, όπως είδατε, έπεσαν δύο κορμιά πάνω του και στηρίχθηκε και το δικό του βάρος και το βάρος κάποιων από αυτών που διεκδικούσαν το rebound σε όλο το σώμα του και στο γόνατό του, αν δεν κάνω λάθος, το δεξί. Δεν είναι τόσο σοβαρό όσο φάνηκε αρχικά, αλλά σίγουρα δεν ξέρουμε ακόμα. Θα εξεταστεί από τον γιατρό και θα σας ενημερώσουμε ακριβώς το τι είναι. Εσύ τη φάση την έπιασες? Μόνο με το Πάμε Στοίχημα έχεις άμεση απόδοση μετρητών. Μπορείς να εξαργυρώσεις άμεσα το δελτίο σου και να πάρεις τα κέρδη σου σε μετρητά σε οποιοδήποτε από τα 4.000 πρακτορία ΟΠΑΠ. Πάμε Στοίχημα. Σήμερα στην προπόνηση τρέχουμε για καλό σκοπό. Κατέβασε την εφαρμογή κάτι καλύτερο. Μπες στη δοκιμασία run. Και ξεκίνα να τρέχεις. Όσο εσύ τρέχεις ή παίζεις τις άλλες δοκιμασίες... Ο Παύλος Φέρια, τα παιδιατρικά νοσοκομεία Αγία Σοφία και Παναγιώτη και Αγγλίας Κυριακού. Κατέβασε και εσύ την εφαρμογή κάτι καλύτερο. Μπες στην ομάδα Ολυμπιακός BC, παίξε τις δοκιμασίες και βοήθησε να αυξηθεί η προσφορά του ΟΠΑΠ για τα παιδιά. Δόξα στα παιδιά σου, Ολυμπιακέ, χιλιοτραγουδισμένοι.